Ιε νεκρός προσιγορεύθης ο νεκρός ας τον θάνατον, εμνήματι ετέθης ο κενός ας τα μνήματα, άνω στρατιώτε των τόπων φύλατον, κάτω τους απαιώνων νεκρούς εξαλέστησαν, παντοδύναμε και ακατάληπτε Κύριε δόξα Συ. Και νυν και αηγείς τους αιώνας των αιώνων αμήν, Κύριε Άγιον Όρος και Θεό Μάντισον, Κύριε έψη και πάτε και ακατάφλεκτε, Κύριε ημών προς Θεόν κόσμου γέφυραν, οι μετάγουσαν θνητούς προς την αιώνιον ζωή, Κύριε αγκύρατε κόρη, οι απειράντρος τεκούσα την σωτηρία των ψυχών ημών. Κύριε μετά την τριήμερο, Αποστόλων προσκύνησιν, ο Πέτρος εγώας οι γυναίκες απετόρμησαν, κακό εγκυρίασαν, πιστήσε θεολόγησε, κακό ειρνησάμισε, άρα καλέσεις με του λυκού μαθήτη, υπάλλη δείξεις με αλλιέα πυρτού, αλλά με δανοούντα με, δέξε ο Θεός και σώσον με. Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Κύριε εν μέσω σε προσήλωσαν οι παράνομοι των καταδίκων και λόγοι την πλευρά σου εξεκέντησαν ο ελεήμων, τα φύντε κατεδέξω, χωρίς εσάτουτας φύλας και ανέστης τρίμερος, έδραμον γυναίκες ειδήσε, και απήγγειλαν αποστόλοι στην έγερση, υπεριψούμενες ότι ον υμνούσιν άγγελοι, ευλογημένε Κύριε δόξα Συ. Και την και στους αιώνας των αιώνων αμή, απειρόταμεν ήπη θεογεννήτρια, ή της Εύας τη λύπη χαροποίησασα, ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμεσε, ότι ανοίγαγε σημάς εκ της αρχαίας αράς, και νύχ της οποία πάθος, παγύμνητε Παναγία, Ιησούς ότι είναι ημάς. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, τον αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ορώσε, ενεκρή λογισθέντα, του θανάτου δε σωτήρ την ισχύ καθεόντα, και συνε αυτό τον Αδάμε γύραντα, και εξά του πάντα σε ελευθερώσαντα. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, τα μοίρα συμπαθώς η δάκρυση, ο μαθητρίε γυρνάτε, ο αστράπτον εν το τάφο άγγελος, πρόσεψε και το δεσμύρο χώρις, είδετε ημείς των τάφων και ίσθητε, ο σωτήρα εξανέστη του μνήματος. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, πλήρων πρωί, μυροφόροι έδραμων προς το μνήμα σου τρινολογούσε, αλεπέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε, πριν μου ο καιρός με παυτέ μη κλαίτε, την Ανάσταση δε αποστόλης είπατε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, πληροφόροι γυναίκες με τα μοίρων εκτούσε, προς το μνήμα σου σώτε, εν οίκον το αγγέλου, καλός προς αυτάς δεκομένου, τι με τα νεκρών των ζώντα λογίζεσαι, ως αιώστα εξανέστη του μνήματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προσκυνούμεν Πατέρα και τον τούτου Υιόντε και το Άγιον Πνεύμα,
την Αγία Τριάδα, Ερμιά τη ουσία, συν τη Σεραφείμ κράζοντες το Άγιος, Άγιος, Άγιος η Κύριε. Αρμονίδε τη Εύα, αντιλήπης παρέσχες, ρεύσαντα ζωής, τι την επροσάρτητε, ο Ιησούς αρκωτήσεως και άνθρωπος. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Την χάρη της Παναγίας Υπεραγίας Θεοτόκες. Την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμας και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος. Εν το θλίβεσθε με δαβητικός, άδος ισοτήρ μου, ρίσε μου την ψυχή νεκρός εις δολίας. Εις ερημική ζωή μακαρία εστί, θεϊκό ερωτητέρου μένει. Σα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν ή και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγίο Πνεύματι, περικρατείτε πάντα τα ορατά της, συν της αοράτης, αυτοκρατές γαρνών της Τριάδος, εν εστίν αψεύσος. Εις τα όρη ψυχή αυτό με δε προεγγίσε, ως δε βοήθεια ήκη. Δεξιά σου γύρκα με Χριστέ υπταμένη και ορίας φάσης περιφύλαξατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν ήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγίο Πνεύματι Θεόν αυγούντες φόμεν, σοι Θεός ζωή, Συρικός ημείς τα σαυράς, προσβόμεν Κυρίου, χαράς πολλής κλησής, σε φάσαν απέμπω. Επί οίκον Δαβίδ, τα φοβερά τελεσιουργείτε, πύργαρε κυβλέγον, απάντα εσρώνου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν ή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγίο Πνεύματι, ζωαρχική αξία, εξού παζών εψυχούτε. Ως εν Πατρί, άματε και Λόγο. Αναστηθεί Κύριε ο Θεός μου, ότι εσύ βασιλεύεις εις τους αιώνας. Αναστηθεί Κύριε ο Θεός μου, ότι εσύ βασιλεύεις εις τους αιώνας. Αναστηθεί Κύριε ο Θεός μου.
Κυρίου Δεϊθόμεν. Παναπάβει και εσύ τη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι και Αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσα πνοή εν μεσάτω των Κύριων. Ακροάσιος του Αγίου Ευαγγελίου Κυρίων των Θεών ημών και τεύσομεν. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Εκ νεκρών και λέγει το Σίμωνη Πέτρο, Σίμων Ιωνά αγαπάς με πλοίον τούτο. Λέγει αυτόν, Κύριε, εσύ είδας ότι φιλώσε. Λέγει αυτό πως και τ' αρνία μου. Λέγει αυτό πάλιν δεύτερον, Σίμων Ιωνά αγαπάς με. Λέγει αυτό, ναι Κύριε, εσύ είδας ότι φιλώσε. Λέγει αυτό, ποιμένε τα πρόβατά μου. Λέγει αυτό το τρίτο, Ιωνά φιλείς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε αυτό το τρίτο φιλείς με. Και είπεν αυτό, Κύριε, σύ πάντα είδας. Σι γινώσκεις ό,τι φιλώσε. Λέγει αυτό Ιησούς βός και τα πρόβατά μου. Αμήν αμήν λέγω σοι, ότε εις νεότερος σε ζώνιεσαι αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Όταν δε γυράσεις, εκτείνεις τα σκύρα σου και άλλο σε ζώσει και είσαι όπου ου θέλεις. Τούτο δε είπε σημαίνον ποιο θανάτω δοξάσει το Θεό και τούτο υπον λέγει αυτό ακολούθημη. Επιστραφείς δε ο Πέτρος βλέπει τον μαθητήνων η γάπα ο Ιησούς ακολουθούντα. Ως και αν έπεσε εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε Κύριε τι σε στήνω παραδιδούσε. Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει το Ιησού, Κύριε, ούτως δε τι. Λέγει αυτό Ιησούς, εάν θέλω μένει ως έρχομαι, τι προσέ, σοι ακολούθημοι. Εξήρθεν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος ουκ αποθνίσκει. Και ουκ είπεν αυτό Ιησούς ότι ουκ αποθνίσκει. Αλλά αν αυτόν θέλω μένει ως έρχομαι, τι προσέ. Ούτως εστίν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψας τα αυτά. Και είδαμεν ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία αυτού. Έστειδε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς. Άτινα εγγράφεται καθέν, ουδέ αυτόν ήμι των κόσμων, χωρίς τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν.
Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζομεν. Σίγαρ η Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαρ ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου, και κατά το πλήθος των υπτιμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλία μνήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρίσον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ήμουν αήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα, όπως αδικαιώθησεν τη λόγη σου και νικήσεις τον κρίνες θέσαι. Γιούγκα, εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εγγύσεις εμέ ημίτυρ μου. Ιρούγα, αλήθεια νηγάμισας, πάντηλα και τα κρίδια τη σοφία σου ελήλος άδμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσομε, πληνήθμε και υπερχιών αλευκαντήσομε. Από την μη αγανία συγκέφρωσίνη αγανιάζονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπο σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Αρίαν καθαράν ίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα έβλεσε και νησόν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Ηγεμονικός στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και ας εμείς εμπίς επιστρέψουσι. Ρίξε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη. Ότι η θέληση θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούρκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και δε ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξού δεν όσοι. Μακάθιν ο Κύριε, εν τη ευλογία σου την Σιών και οικοδομηθεί το κατοίκη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευλογήσεις της Σιών δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Θυσίας δύριον σου μόσχους και
Και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέηκη κτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπιμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντο Δεσποινησίμων, Θεοτόκου και Υπάρθενο Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικησίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και του Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου και Πανεμφύπου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτου της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφύμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπιοφόρου, Δημητρίου το Μυροβλήτο, Θεοδόρου Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπος και Ρευτηρίου, των Αγίων Ενδόξων και Αλενίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών, Ιωαννικίου του Μεγάλου, τον Αγίης Πατρός ημών Νικάνδρο Επισκόπου Μύρων, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικητεύουμεν σε μόνη πολύ ελεία Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών διωμένων σου, και ελέησον ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τα προθήμος έλειπες και το δεσπότη σου κατηγορούθησας έρωτη θείο την ψυχή τροθής Ιωαννίκη. Όθεν και την κάμινον των παθών εν απέλβεσας δρόσωτη του πνεύματος του Αγίου Πανόλτου. Διώσει της Αγγέλης χορεύεις νυν τούτον των βίων μνημισάμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι νίκης σε πόνιμον μάρτης γενόμενος ανδρών ενίκησας άθεων έρθεση και τα σεβάλματα αυτών ο νίκανδρε υφάνησας.
έκον συναθρούντασι των ερμαίων των ένδοξων, πάσαν δε ύπην εγκάσιν αυτό μακάρ βάσανο και νυν τα σαθανάτους κλήρους θελίξεις πρεσβεύοντες σωθήνε τα ψυχάσιμων και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άπας ο βίος μου εν ραθυμία πολύ, τι ήρθε πάναγνε και νυν προσύγκησα το της εξόδου μου καιρό και δέδικα τους εχθρούς μου μη διασπαράξωση η ψυχή μου θεώνυφε και της απολύειας με το βυθό παραπέψωση. Αλήπτηρον τον δούλος του κόρη και ρίσε με της τούτων κατακρίσεως. Έδικε την ειρήνη του Κύριου δεητό με αντιλαβούσος και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον της Παναγίας Ακράδου και τα σπήρα συντρίψα ω παντοδύναμο του στανέντα, ω πίστη συνεξανέστηση. Και θανάτου το κέντρο Χριστέ συνέτριψα και αδάμ τη κατάρα ερήσω φιλάνθρω. Δύο πάντε συγκράζομαι, σώσον ημάς Κύριε. Σώσον ημάς απεβάλλοντο των θρήνων προς χαρή γενόμενε και σύνδρομη την Ανάσταση έβλεπε. Και ειδού Χριστός προσήγησεν αυτές λέγον το χαίρετε. Θαρσίτε, εγώ τον κόσμο ενίκηκα και τους δεσμίους έρισα. Σπουδάσατε ούν προς τους μαθητάς απαγγέλους εύτης ότι προάγω ημάς εν την πόλη Γαλιλαία του Κηρύξη. Δύο πάντες συγκράζομεν, σώσον ημάς Κύριε. Σώσον ημάς Κύριε. Την Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμιδος ο πατρός ημών Ιωαννικού του Μεγάλου, του εντό Ολύμπου. Η αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Νικάνδρου, Επισκόπου Μύρων και Ερμαίου, Πρεσβυτέρου, Χειροδονηθέντων, παρά του Αγίου Αποστόλου Τύρου. Η αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πορφυρίου. Η αυτή ημέρα διήγηση εις των τρίνων του προφήτου Ιερεμίου περί της Ιερουσαλήμ και εις την άλωσιν δάφτης και περί της εκστάσεως Αβημέλεκ. Μνήμη του Αγίου και Ευσεβεστάτου Βασιλέως Ιωάννου του Πατάτσι και του Ελεήμονος Επικληθέντος. Και στον Αγίον σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημώς αμήν. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερέξω με την Βασιλή Δημήτρη και οθήσω με Φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος ταύτης τα θαύματα. Συγκροτήσαν
αξίωσον. Την ανεξυπνίας των διάβολην, της εκτής παρθένους αρκώσεων, σου του υψίστου, ο προφήτης Αβάκου, κατά νόλε κράκαζε, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Εξθέστη τα σύμπαντα επί τη θεία δόξη σου, ζήγαν αρπυρόγα με παρθένε, έσχεσεν μήτρα των επιπάντων θεών και τέτοκας άχρονων ιών, βάση της υμνούσισεν σωτηρίαν πραβέπουσα. Τον εξαφτίστε κλέντα Θεόν τον ξάζοντες. Ούκε λάτρεψαν τη φύση οι Θεόφρονες παρά τον τίσαντα αλάπηρος απειλή. Ανδρίας πατήσαντες γέροντες έψαλον υπερήμνητε ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, έλας ευαγίζεν τη καμήνο ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσαντο, πότε πεντικούμενος μην πενεργούμενος. Την οικουμένην άπασαν αγύρι ψαλούσαν τον Κύριον υμνήθε τα έργα και υπεριψούνται της πάντας τους αιώνα. Θεοτόκον και μητέρα του φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και γαλίασε το πνεύμα μου, επί τον Θεό τον σωτήρι μου, την τιμιωτέραν τον χέρουβι και δοξωτέραν ασυγκρίτως τον σεραφή, την αδιαφόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, η λούγαν από του νήματα η ούση με πάσεγενε, την τιμιωτέραν τον κερουβί, και δοξωτέραν ασυγκρίτως τον σεραφή, την αδιαφόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι επίσεν μεγαλείο δυνατός και Άγιο το όνομα αυτού και το έλεος αυτού, εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επτύσε κράτος ευραγίων η αυτού, διεστόρπιζεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Βοθήλε δυνάς
Χριστός από θρόνον και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθόν και πλουτούντας εξαπέστειλε γένους την τιμιωτέραν των χερουβήν και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήν την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Αντελάβετο Ιδραήτερος Αντούμνης την Ελέους, καθώς ελάλησε προς τον πατέρα Σιμών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνας, την τιμιωτέραν των χερουβήν και με δοξωτέραν να συγκρίτως των σεραφήν, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ω Πας γηγενής, σκυρτάτος το πνεύμα τη λαμπάδου πούμενος, πανηγύριζε τότε ο αείλονος, φυλάξουν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αγράφης και ευλογημένης εν τόξου εις ποινής ημών Θεοτόκου και αη Πάρθενο Μαρίας με τα πάντων του Άγιου μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Υγεία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Κύριον
προσελθούσε προάγγελον επί των λίτων καθημένων τον φωλογήνησεντα και προς αυτάς εγώ. Oh.
Αγαπημένη πίστη,
Παντός το κτήρο και του λαού του Κυρίου Δεϊθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ των έθνος, πάσης αρχής και εξωσίας εν το κράτη ημών και το φιλοχρήστο στρατού του Κυρίου Δεϊθούμε. Κύριε ελέησον.
βασιλικής και σταυροπηγιακής μονής ταύτης, της εν ίσω ταύτης πάσης μονής πολέως χώρας και των πίστικων των εν αυτές, Κυρίου δεηθούμε. Εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Υπερπλεόντων οδηπορούντων, νοσούντων καμνόντων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμεν. Από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σακράντου υπερευλογημένης εν τόξο, δέσποινης ημών Θεοτόκου και αϊπάρτερου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων δημονεύσαντες, για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθον. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει τη σου ύψιστε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Του αναγγέλει το πρωί το ελαιός σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε ο Θεός ημών και ουκ έστι αδικία εν αυτόν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Υπηκέθεν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σπαναγία σαχράν του περευλογημένης εν τόξο, δέσποινης ημών Θεοτόκα και αϊπάρτερ Μαρίας, τα πάντων των Άγιων δημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό τον Θεό παραθώμεθα. Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh!
Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε Λέησον, της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκων, δια υπάρχεν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, για τους διαλύμνους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα τον Κύριον, αναλάξομεν τον Θεό εν το σωτήρι ημών. Τον συνάνταρχον λόγον Πατρί και Πνεύματι, τον εκ παρθένου τεχθέντα η σωτηρία ημών, ανυμνήσομεν πιστή και πρόσκυνη. Ότι διχόγησε εις αρχήν, ανεκτήμεντος σταυρών και θάνατον υπολύνε, και έγινε τους τεθνεώντας εν τη ενδόξω Παναστάση αυτού. Ο
κράτη, τον εκπαρθένο τεχέντα η σωτηρία νημών, ανημνήσομεν πιστή και προσκυνήσομεν, ότι ειδόκησε σαρκή, ανεφθύνεν το σταυρό και θάνατον υπομείνε, και γύρε τους τεθνεώτας εν τη εγκόψω Αναστάσια του. Τες των δακρύας ουραές της ερήμου το άγγοντον έγε οργίζας και της εκβάτους δελαγμής της εκατόν τους πόνους εκάρπο. Στον Κύρικα τον Αντιοχέων των πρώτων της Χριστονήμου Κλήσεως αρχιτέκτονα τη Ρώμης των κληρών εισηγητή και θείων των εθνός αγίνευτη το της χάριτος δοχείων του παρακλήτου πνεύματος των επώνυμων Απόστολων των Μέγαν των του Θείου Παύλου συνεκτήμων, των Ευδομήκων τα πρώτων των δώδεκα ισοστάσιων, πάντες συνερχόντες σε τόση πίστη, των Βαρνάβαρνας μας ειστέψομεν, πρεσβεύηγαν Κυρίω, ελεηθήνε τα ψυχάσιμων. Από πάση ζαράγγις, πίστης η προσιούσα και πιστός εγώσα. Χαίρε και χαριτωμένη, παρθένε κυκόντισα. Ο εγγρεφτής ουρανώθεν προς την ευσέβεια, κατηγολούθησα σχέρον ως φέρον Παύλος Χριστό, των μαρτύρων καλών ημαρ της προκόντιε, όθεν δυνάμει του σταυρού, παριστεύσα σε πλεός κατήσχυνα στον Βελίαρ, που της κακίας αντρώτους σώζε τους πόθων σε γεραίρο. Αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Επροσωπήσες αρκεί, ούτι αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεστε, μόνον ίναμι το Σταυρό του Χριστού διώκονται. Ουδέγαν υπεριτετμημένη αυτήν όμον φυλάσσουσιν, αλλά θέλουσιν ημάς περιτέμνεστε, ή να εν τη μετέρα σαρκή καυχήσονται. Εμή δε μη γέννητον καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διού εμή κόσμος εσταύρωτε, καγόν το κόσμο. Εν γάρ Χριστό Ιησού, ούτε περί το μύτης χει, ούτε ακροβιστία, αλλά καινή χτίση. Και όσοι το κανόνι τούτο στοιχήσουσιν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος, και επί τον Ισραήλ του Θεού. Του λοιπού κόπους μη δυσπαρεχέτω, εγώ γάρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματι μου
βαστάζω. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά του Πνεύματος ημών. Τα Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Είπε ο Κύριος άνθρωπος της συμπλούσιος και διδίσκητο πορφύραν και βύσσον. Εφρενόμενος κάθε μέρα λαμπρός, το χώζα δε της είναι ονόματι Λάζαρος, ως ευεύλετο προς τον πυλόν αυτού, ηλκωμένος και επιθυμών χορταστήνε, από των ψυχίων των πιπτώτων από τις τραπέζεις του πλουσίου. Αλλά και εκείνης ερχόμενη απέλεχον τα έλκη αυτού, εγέννητο δε από θανήν των πτωχών και απενεχτήνει αυτόν υπό των αγγέλων εις τον κόλπον το Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ταφή και εν το άδει επάρα τους οφθαλμούς αυτού, υπάρχουν εν βασάνης ορά τον Αβραάν από μακρόθεν και Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Και αυτός πον ίσας είπε, Πάτερ Αβραάμ, ελέησον με και πέμψον Λάζαρον ή να βάψει το άχρον του δάχτυλου αυτού ύδατος και καταψύξει την γλώσσα μου, ότι οδυνόμεν τη φλόγη ταυτή. Είπε δε Αβραάμ, τέκνον, μνήστητι ότι απέλαβες η τη αγαθά σου εν τη ζωή σου, και Λάζαρος ομοίως τα κακά, νυν δε όδε παρακαλείτε, σι δε οδυνάσε. Και επί πάση τούτης μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα εστήριχτε, όπως οι θέλοντες διάβηνε εντεύθεν προς ημάς, μη δίνονται, μη δε εκείδην προς ημάς διαπερώσιν. Είπε δε, ερωτώνσε Πάτερ, ή να πέμψεις αυτόν εις τον οίκον το πατρός μου, έχω γαρ πέντε αδελφούς, όπως διαμαρτύρεται αυτής, ή να μη και αυτή έλθωσιν εις τον τόπον τούτον της βασάνου.
Λέγει αυτό Αβραάμ, έχουσι Μωσέα και τους προφήτας, άκουσα τους σαν αυτόν. Ο δε είπεν, ουχή πάτηρ Αβραάμ, αλλά αντίς από νεκρόν πορευτεί προς αυτούς, μετανοήσωσιν. Είπε δε αυτόν, η Μωσέως και των προφητών, ουκ, ακούσιν. Εκ νεκρών αναστή πιστήσονται. Oh.
Σαν τη ζωή ημών.
παραθώμεθα. Καρδίας. Ε, κόμεν
τον Δαίμοντα και τραγώντα και λέγοντα. Όργιος, Όργιος, Όργιος Κύριος Σαββαόθ, πλήρης ουρανός και γη της δόξης σου, Ωσάνα εν της ύψης της, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ωσάνα εν της ύψης της. Να πετεύφα και τούτο μου εστί το σώμα, το υπέρ ημών κλωμένον εις άφρεσιν αμαρτιών. Αμήν. Διέται εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινή Διαθήκη, το υπέρ ημών και πολλών εκκοινωμένων εις άφεση αμαρτιών. Αμήν. Τάσα τα πάντα και δια πάντα σε έτη προσφερομέση την λογική τάφη και ανέβα του λατρεία και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και κετέβω κατάπεψω το πνεύμα σου το Άγιο νεφημάς και επί τα προκείμενα και πίσω των μεράκων του το τιμιο σώμα του Χριστού το ποτηρίο του το
εκκλησίες εν ειρήνη, ζών έτοιμαν υγεία μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα το λόγο της Θεής Αληθείας. Νικηφόρο το Πανιερωτάτο και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κύκου και Προέδρου Τηλυρίας, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Πολλά. Κατά διάνοιαν έχειν και πάντων και πασών. Κύριε λέησον. Και δώσει μήνεν εν ιεστόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε τα λέει του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ή με τα πάντων ημών. Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθούμε. Όπως ο πειράνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιο και Τεροράνιον και νοηρών αυτού θυσιαστήριον, αντικαταπέμψη μην την διαχάρη και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεηθούμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη για αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτω, τολμάν επικαλείστε σε τον εμπουρανιόν Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάντερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκης ημάς εις πειρασμόν. Αλλά είσαι ημάς από του πονηρούς. Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση εν το πνεύματι σου. Ως κεφαλός ημών του Κυρίου
διοκλίνομαι. Πάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με το ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και το Ποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρονοδόξου της Βασιλείας σου και ερθέης του αγιάσαι ημάς, ο άνετο Πατρί συγκαθήμενος και ο δεμήν αοράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά σου, Κύριε, με τα δούλε ημίν του αχάντου σωματός σου και του τίμιου αίματος και διημών παντή το λαό. Επίκαιρο παραβολικό λόγο ο Χριστός θέτει μπροστά μας σήμερα το πρόβλημα της αξίας του πλούτου και της αξίας του ανθρώπινου προσώπου. Η παραβολή είναι ένα παιδαγωγικός τρόπος, όπως θα λέγαμε σήμερα στη σύγχρονη παιδαγωγική γλώσσα, όπου ο διδάσκαλος παίρνει αφορμή από τις σκηνές και τις εικόνες που έχει ο ακροατής για να του δώσει ένα βαθύτερο μήνυμα για τη ζωή του. Η παραβολή λοιπόν σήμερα του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου είναι τόσο επίκαιρη που δημιουργεί ένα βαθύτατο προβληματισμό και δίνει απάντηση στις σκέψεις που κατακλείζουν την ανθρωπότητα, τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, μπροστά σε αυτό το γεγονός που συνηθίσαμε να γνωρίζουμε ως πτώχευση των λαών, ως πτώχευση των κυβερνήσεων, ως μια εμπειρία δοκιμασίας οικονομικής. Ο Χριστός σήμερα παρουσιάζει δύο πρόσωπα. Ένα πλούσιο και ένα πάμπτωχο. Ο πλούσιος είναι ο χειριστής του πλούτου, όπως συνηθίζεται συνήθως στα πλούσια άτομα και τους πλούσιους λαούς. Ασχολείται με την κατασπατάληση των πόρων που έχει για να αξιοποιήσει στη ζωή του για το καλό του εαυτού του και των ανθρώπων. Ο ίδιος επιδίδεται σε έναν τρόπο ζωής
πρόκλησης για τον συνάνθρωπό του και από την άλλη τη μεριά μια πολύ κλασική σκηνή, μια εικόνα που αρχίζει τις μέρες μας να κατακλείζει την Ελλάδα και την Κύπρο. Η εικόνα φτωχών ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν μέσα από τα απομεινάρια που πετιούνται να κορέσουν την πείνα τους. Βλέπετε πόσο επίκαιρος λοιπόν είναι ο λόγος του Ευαγγελιστή Λουκά, πόσο ο Χριστός δίνει διαχρονικά μηνύματα τα οποία μένουν στον αιώνα και δίνουν την ευκαιρία στους κρατούντες αλλά και στους πνευματικούς και κοινωνικούς παράγοντες του τόπου να προβληματιστούν, να πάρουν μηνύματα και με αυτόν τον τρόπο να αξιολογήσουν την κατάσταση μέσα από μια πνευματική διάσταση και όχι μόνο μέσα από οικονομικά μεγέθη, γιατί πέρα από το μέγεθος το οικονομικό και των υλικών αγαθών είναι η αξία του ανθρώπινου προσώπου που είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο στον κόσμο. Και ο ρόλος της Εκκλησίας, ο ρόλος του βήματος της Εκκλησίας είναι να αποκαταστήσει αυτή την ισορροπία των πραγμάτων, να δώσει την πραγματική διάσταση και να προβληματίσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο πλούτος, όπως εμφανίζεται στην παραβολή, δεν είναι κακός αυτός καθεαυτό. Ούτε ο πλούσιος ως πρόσωπο είναι κακός. Αυτό που θέλει να τονίσει ο Χριστός είναι την κατάχρηση, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τον πλούτο. Δεν τον χρησιμοποιεί για κοινοφελή έργα. Δεν τον χρησιμοποιεί για έργα πολιτισμού. Δεν το χρησιμοποιεί για τη στήριξη της κοινωνίας. Δεν τον χρησιμοποιεί για να παρηγορήσει τον φτωχόν και πεινασμένον άνθρωπον, τον πτωχόν και καταδικασμένον. Από την άλλη όμως την πλευρά, δεν υμνεί ο Χριστός με την παραβολή σήμερα τη φτώχεια και τον φτωχό αυτόν καθεαυτό, αλλά προβάλλει ως παράδειγμα της υπομονής του φτωχού Λαζάρου, ο οποίος περισσότερο έβλεπε την φιλανθρωπία του σκυλιού που τον πλησίαζε παρά τα ανθρώπινα αισθήματα του πλουσίου, ο οποίος τον αντιμετώπιζε σε ίση μοίρα, βάζοντας τον στο ίδιο επίπεδο με ένα ζώο, το σκύλο, το οποίο υπήρχε στην αυλή του. Έτσι λοιπόν, αυτό που θέλει να τονίσει με αυτόν τον παραβολικό λόγο σήμερα σε μας ο Χριστός είναι το γεγονός ότι ο πλούτος πρέπει να αξιολογείται και πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τας ανάγκας του κάθε ανθρώπου, τις ανάγκες του κάθε λαού και την χρήση, διότι όλος αυτός ο πλούτος που είναι προσφορά και δωρεά του ίδιου του Θεού υπάρχει για να μεταλαμβάνει ο άνθρωπος του πλούτου και όχι να καταχράτε τον πλούτο και να τον χρησιμοποιεί μόνον για προσωπικό όφελος ή πολλές φορές και για να τον μεταβάλει σε οπλικά καταστροφικά μέσα εναντίον λαών
και εθνών. Και από την άλλη τη μεριά, ο Χριστός μας δείχνει ότι η φτώχεια έχει μία εσχατολογική προοπτική. Έχει δηλαδή μία πνευματική διάσταση. Χρειάζεται η υπομονή. Χρειάζεται η καρτερικότητα. Χρειάζεται η δυνατότητα να προσβλέπει κανείς και να αναθέτει την ελπίδα του στον ίδιο τον Θεό. Διότι φαίνεται από αυτή την παραβολή ότι η ανάθεση της ελπίδας στον πλούσιο άνθρωπο είναι φλούδα ελπίδα και είναι απογοήτευσης παρά ελπίδα. Και το τέλος αυτής της παραβολής είναι εκείνο που οπλίζει τον καθένα μας με μια άλλη θέαση του κόσμου και της ζωής. Ότι ο άνθρωπος από ετούτο τον κόσμο δεν εξαντλεί την παρουσία του σε ένα σύντομο πέρασμα από τη ζωή. Όσα πολλά και να είναι τα χρόνια του ανθρώπου, λένε οι ερμηνευτές πατέρες, μπροστά στην αιωνιότητα που έχει να βιώσει και την εμπειρία του παραδείσου, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Γι' αυτό και πολιτευόμαστε εδώ, πλούσιοι και πτωχοί, με μια προοπτική της αιωνιότητος και όχι με μια προοπτική της καθημερινότητος. Πολιτευόμαστε με μια προοπτική αιώνιας εμπειρίας και θέας του Τριαδικού Θεού και όχι βιώνοντας καθημερινά ένα θάνατο ο οποίος προέρχεται από το άγχος που μας προκαλούν οι άνθρωποι οι οποίοι κυβερνούν τους λαούς, οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν τον πλούτο και μέσα από τρόικες και προκλητικές καθημερινές αναγγελίες δημιουργούν μια θανατηφόρα και ψυχοφθόρα κατάσταση στον κάθε άνθρωπο. Σήμερα ο Χριστός προτείνει στον καθένα μας μέσα από αυτή την οικονομική τραγικότητα η οποία υπάρχει μπροστά μας να δούμε τη ζωή με την θέα του παραδείσου, με την θέα της αιωνιότητος, διότι ο άνθρωπος δεν εξαντλείται στα όρια του υλικού κόσμου, διότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος και προόριστε να είναι μέτοχος της Βασιλείας του Θεού, μιας εμπειρίας που δοκιμάζει και ο πλούσιος και ο φτωχός Λάζαρος. Ο μεν πλούσιος οδυνάται μέσα στην δοκιμασία της έλλειψης της θέας του Θεού, αυτή είναι η κόλαση του ανθρώπου, και από την άλλη τη μεριά ο φτωχός μέσα στους κόλπους του Αβραάμ, μια μοναδική εμπειρία αιωνιότητος στη Βασιλεία του Θεού. Επομένως, αυτό το μήνυμα που θέλει ο άμβωνας να μεταδώσει είναι η αισιοδοξία του κάθε ανθρώπου, ότι μέσα από την υπομονή και την ελπίδα θα έρθει εκείνη η ώρα που ο καθεένας θα βιώσει την εμπειρία της λύτρωσης και της σωτηρίας. Μιας λύτρωσης και σωτηρίας η οποία υπερβαίνει κάθε τροϊκανή έννοια, κάθε πτωχοποιό διάσταση και κάθε καταπίεση θωροποιό που έρχεται μέσα από την κατάχρηση του πλούτου. Επομένως, αυτό το οποίο προβάλλεται σήμερα είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι οι άνθρωποι που κατέχουν και διαχειρίζονται τον πλούτο των λαών
θα κάνουν μια αξιολόγηση και θα ακούσουν τη σημερινή παραβολή ότι η κατάχρηση του πλούτου, η μονομέρεια στον πλούτο δημιουργεί την τραγικότητα στο τέλος της ημέρας των άνθρωπων. Αλλά από την άλλη την μεριά, η δυνατότητα σε αυτή την κρίση μιας υπομονής και μιας ελπίδας ανοίγει έναν ορίζοντα της εμπειρίας της Βασιλείας του Θεού, που είναι η εμπειρία του φτωχού Λαζάρου στους κόλπους του Αβραάμ. Oh,
Ομολόγησε τον Θεό. Άγιον Αχράντων Αθανάτων και Ζωπιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίον, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη, την ημέραν πάσαν τελείαν Άγιαν Νέγιν και αναμάρτωνε της άμενη, για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθον. Σωτέραν άπαξον. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
ημάς ο Θεός κατά το μέγελαιό σου και μεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ιδεόμεθα έπαιρνα απάψεως των ψυχών των κεκειμένων τούλων του Θεού, Αυγούστα, Εμιλίου, Ιακώβου, Μαρίου, Λιδίας, Κωνσταντίνου, Γεωργίου, Ανδρέου, Σάβα, Κατερίνας, Μιχαήλ, Ξένιας, Μαθαίου, Μαρούλας, Χαραλάμπος, Τάκη, Κυριάκου, Ανδρέου, Κωνσταντίνου, Μιχαήλ, Λεάνδρο, Δεσπίνης, Κυριάκου, Άννης, Εύα και Νεοκλέος, και υπέρ των συγχωρητήν η αυτής παμπλεμέλημα εκούσιον του και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών, ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των Ουρανών, και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Θεός των πνευμάτων και παϊσαρκός, όντο θάνατον καταπατήσας, τον διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο στο ρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τα ψυχάσουν και κοιημένον δούλο σου, Αυγούστα, Εμιλίου, Ιακώβου, Μαρία, Λιδία, Κωνσταντίνου, Γεωργίου, Ανδρέου, Σάβα, Κατερίνα, Μιχαήλ, Ξένια, Μανθαίου, Μαρούλα, Καραλάμου, Στάκης, Κυριάκου, Ανδρέου, Κωνσταντίνου, Μιχαήλ, Λεάνδρου, Δέσποινα, Κυριάκου, Άννα, Εύα και Νεοκλή, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλωρό, εν τόπο αναψύξεω, εθά πέδρα, οδύνη λύπη και στεναγμό. Πάνω μάρτυμα το παραπτούς πράκτενε λόγο ή έργο ή διανύος αγαθός φιλάνθρωπος ο συγχώρησον ότι ου και συνάνθρωπος ο ζήσετε και ου χαμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιών και ο λόγος σου αλήθεια. Ότι εσύ ανάσαι η Ιησό και κοιμημένον δούλος σου Αυγούστας Εμιλίου Ιακώβου, Μαρία, Λιδίας, Κωνσταντίνου, Γεωργίου, Ανδρέου, Σάβα, Εκατερίνης, Μιχαήλ, Ξένιας, Μαθαίου, Μαρούλας, Καραλάμπου, Στάκης, Κυριάκου, Ανδρέου, Κωνσταντίνου, Μιχαήλ, Λεάνδρου, Δέσποινας, Κυριάκου, Άννας, Εύας και Νεοκλής, Χριστέ ο Θεός ημών, και συν δόξα να πέμπομαι, συν τον Άρχος Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και τον ποιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν, αιωνία, ημνήμη, αιωνία, ημνήμη, αθών. Φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η επίσημο δόξα σοι ο Αναστάσει εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναγράντου και Παναμομαγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου των Αγίων ενδόξων, πανεφήμων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων και πάντων των Αγίων. Του εν Αγίης Πατρός Σιμών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων και Θαυματουργού, Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Πατρός Σιμών Ιωαννικίου Όντιβου τη μνήμη επιτέλουμε και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σωσέ ημάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία και ηράμον η τάφνη και το γέννη παντή, εις αιώνα αιώνων. Αιωνία η μνήμη των μακαρίων και η δημοκτητώρων της Αγίας και ηράμον εις τάφτης και πάντων των ορθοδόξων. Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς, διαφυλάξει πάντα ημάς. Καλή σας μέρα και του χρόνου χρόνια πολλά και θέλω ιδιαίτερο να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη και τον Πατήρ Αλέξιον που με φιλοξένησα σήμερα. Ναι, μεν είμαι Κύπριος, αλλά είμαι στη Ρόδο και ήρθα για λίγες μέρες και με φιλοξενήσαν εδώ για να συλλειτουργήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.